1-1 στη δεύτερη μέρα, 1-0 από το πρώτο. Γιούχτας 2010 έτος αναγείων. Αετός, μοναδικότητα τέτοια για τον Αετό. Δραμουντάνης, Δραμουντάνης, μεγάλη φάση για τον Αετό να κάνει το 1-1. Πριν να συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Αετός μπήκε, έδειξε τις διαθέσεις του, το δεύτερο μέρος. Εξαιρετική φάση με το καλημέρα στο δεύτερο για τον Αετό, που μετά το γκολ στο πρώτο μέρος δεν έδειξε πολλά πράγματα, ήταν και ο αέρας, έχει κόψει ο αέρας που στο πρώτο μέρος είχε συμβολή στην απόδοση του Γιούχτα. Με φορά μπήκε ο Αετός στο δεύτερο μέρος. Παραμείνει μπροστά. Μεγάλη φάση με τον Δραμουντάνη και τον Λυπίδη. Η αριστερά. Τρίπλα. Μέχρι εκεί. Σαββάτα, 48 λεπτό. Κόψει ο αέρας. Πολύ δυνατός άνεμος του πρώτου μέρους. Σηκώθηκε το παιδί του Γιούχτα. Κοντά ήταν ο κύριος Βραντονάκης ο Γέννης. Έδειξε, δεν θεώρησε αναγκαίο το πειθαρχικό έλεγχο. Πέντε λεπτά συμπληρώσαμε στο δεύτερο μέρος. Μεγάλη φάση για τον Αετό. Πριν να συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους. Από εκεί και πέρα έχει ανέβει ψηλά ο Αετός.
δεν έχουμε δει κάτι περισσότερο. Καλάκης δεν προλάβε. Ακούμε τον προπονητή του Γιούρτα. Αυτό βολεύει το Κανάκι. Μιλάμε για το Γιούρτα. Μια προσπάθεια. Ένα σούτ. Ένα μισή στο θερματοφύλακα. Παγκαλάκης ήταν το σούτ. Γιώργης με την κολάρα την όμορφη στο άλογο. Έφερε πολύ ψηλά τον αετό. 3 βαθμούς προς τον αγώνα πίσω, αλλά με 2 αγώνες λιγότερους, μιας και έχει κάνει ήδη τώρα πια την προσδοκία. Δεν πείθεται ο κύριος Μαυρατονάκης, είναι και κοντά ο κύριος Κασαπάκης ο Αντώνης. Έδωσαν συνέχεια και οι δυο. Στο 8ο παρακάτι του Δευτέρου ήταν η φάση. Στο Γραμουντάνι. Ξανά στο πλάγιο αετός. Πεντηκοστό τρίτο λεπτό. Τρεις βαθμούς λοιπόν μπροστά ο Γιούχτας 2010. Με την επόμενη διευθύνση να κάνει το ρεπό του και ένα αγώνα λιγότερο για τον αετό, με τον Τηγανίτη που είχε προσδιοριστεί για την προγραμματιστή για την Τετάρτη. Μπάλα κάτω, συνεχίζεται το παιχνίδι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μπάλα θα βγει τώρα. Ο αγώνα λοιπόν με τον Τηγανίτη που είχε προγραμματιστεί για Τετάρτη δεν θα γίνει από τη μάθαμε από τον κύριο Παγκύρη. Θα πάει για την επόμενη αγωνιστική. Άρα έχουμε παράταση στο βαθμολογία. Σε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα της Γάμα Έψη. Έχουμε δει ωραίο ποδόσφαιρο με φαγκόλ. Τους παίχτες. Πεντηκοστό πέμπτο λεπτό, πάντα 1-0 από το πρώτο, μπροστά ο Γιούχτας, 2010, ο κύριος Αρναουτάκης έχει εδώ.
Αγώνη Αμαγιάννη. Και εδώ το παιχνίδι σε εξέλιξη. Ο Δομφυλάκης παρενέβη. Φυσικά δεν είναι τίποτα. Πολλά έχει ε. Δεν μασάει από αυτά το Ρωτομέξ. Φίνι. Παιχνίδι, μπάλα στα χέρια του καπετανάκη του Χάρη για τη συνέχεια. Κόλλησε η Σιλάσπης εκεί. Εδώ είναι το προβληματικό σημείο. Μαγική παλιά. Μαγική παλιά για τον Μπακαλάκη ήταν αυτή, δεν έφτασε, ξανά συνέχεια, ένα σουτ, την μπάλα μόλις out. Δεύτερη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για τον Αετό. Στο 12ο λεπτό του δεύτερου. Έχει ανεβάσει τροφές ο Αετός. Καραδοκή και ο κύριος εδώ. Πρωτοσκόρερ είναι στη κατηγορία γάμα Ηρακλείου. Αυτά που έκανε με το άλογο ήταν για πολύ παραπάνω. Πρόσφεσης θα την τύλισω. Αλλαγή για το Γιούπτα. Το 23ο λεπτό. Καλέας έπεσε. Ξανά Δραμπουτάνης εκεί, Μπακαλάκης. Άρα είναι στο Μπακαλάκη. Που δίνει και το χέρι, που δίνει και το χέρι. Μία είναι πρώτη, είναι για το Μπακαλάκη. Πέντε λεπτά συμπληρώσαμε στον αγώνα, δεν έχουμε σκορ στο δεύτερο. Παραμένει το 1-0 του πρώτου.
Αλεξάνδρα, μετάνει η μπάλα, πάει μετά την κόντρα. Και ο Ματζάκης δεν σταματά να δίνει οδηγίες στους παίκτες του. 16 λεπτά στο δεύτερο. Αλλά είναι για το Γιούχτα. Για τον Αϊτό είναι. Πέσει! Παλιές δυνατές. Παραλείπει τον Μπακαλάκη κατά βάση και τον Ξυλούρη. Να το δούμε συχνά το χημικό. Όλο παράπονα, ε! Ο έμπειρος Καλέας με τη μία βρήκε τον Μπακαλάκη. Όχι τόσο καλό κοντρόλ όμως. Δηλαδή τζούζει για πολύ ώρα ο Γραμουντάνης. Αφήστε ρε! Ω, παλιά ξηράφη ήταν αυτή, δεν βγήκε. Παλιά ξηράφη για το Ξυλούρι ήταν αυτή. Το τρίτο λεπτό. Μοναδική στο δεύτερο μέρος για τον Γιούχτα, αλλά ήταν μεγάλη για να κάνει το σκορ 2-0. Ωραία λήξη στην περιοχή, έκανε τρίπλες, βρήκε χώρο, έκανε το σούτ, μπάλα out, παραμένει το 1-0, 24 λεπτό. Ανέβει ο Αετός. Στην θέση υποδεικνύει ο κύριος. Από τον είχε αλλάξει την εκτέλεση. Φάουλ. Εφία η μπάλα. Φάουλ. Έχει κόψει ο αέρας. Στο δεύτερο μέρος αγωνιζόμαστε. Λιγότερο άνεμο. Σωστό, 5 λεπτό. Yeah.
μπάλα, κατάχρηση στην τρίπλα και έγινε. Πήγαινε επαναληφθεί το σκηνικό το προηγούμενο, πέφτει είναι κάτω, συνέχισε. Εδώ, εδώ, τεράστια φάση, μεγάλη φάση, 26ο λεπτό. Μεγάλη φάση για, για το Γιούφτα να κάνει τα τέρματα 2. Δύο συνεχόμενες φάσεις, άρχισε ο Γιούφτας στο δεύτερο. Έλα τσέχανε 2. Ξερός εδώ ο Καπετανάκης. Το σούτ βγήκε out, πολύ δυνατό σούτ. Δύο καλές στιγμές λοιπόν για πολύ ματσιμένος και ο Μπαγκέρης. Ο άνθρωπος του Αιτού. Ένα πραγματικό ντέρμπι στις Αρχάνες. Καλέας με σιγουριά έκοψε. Σηκωστό, 7ο λεπτό. Πάντα 1-0. 67. Ο κ. Κασαπάκης έτσι το σημεία. Εδώ είναι ο Γιάννη. Για άλλη μια φορά έχουν δώσει το παρόν στην πρόσκληση του Αετού να βοηθήσουν την ομάδα τους σε αυτή την προσπάθεια στα γήπεδα του νομού Ηρακλείου. Πίσω! Πίσω! Όπως συμμετείχει. Βγήκε λέει και ο Κασαπάκης. Σωστό, 8ο λεπτό. Το 61ο λεπτό. Το πλάγιο για τον Αετό. Καλό το βρίσκει ο Καλέας, ο Κωστής. Δεν ήταν και τόσο. Στο 70. Μέσα ρε. Πρωινός ο αγώνας στο γήπεδο των Αρχανών.
δίκιο ποδοσφαιριστής. Σε πρώτο λεπτό. Τώρα μπήκε και ο προσφυγητής. Παλέας είναι ο προσφυγητής. Πιο πίσω είναι, πιο πίσω. Στο τρίτο λεπτό. Λίγα πράγματα στο δεύτερο. Μια μεγάλη φάση για τον Αετό. Άλλες δύο για το Γιούρτα είναι ότι έχουμε κρατήσει στο μυαλό μας. Πάντα 1-0 από το πρώτο. Γιούχτας Αετός Αναγίων. Μπράβο!
πίσω στο καπετανάκι. Τηλέφωνο 27ο λεπτό. Πάρα πολύ κρύο. Τσακάνες. Φιλάθια μου, κάτσε στα ειδικό χώρο για την κάμερα. Αυτό και ακούτε τον αέρα τόσο δυνατό. Εδώ να κάνω τα πράγματα. Ένα το λεπτό. Αργά αργά ο τερματοφύλακα να μαζέψει την μπάλα το παιδί. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Ο Γιούτας είναι μπροστά με τη διέρ. Ρέβα στη Δραμουντάνη, μπάλα πλάγιο. Λεπτά ακόμα, στο 80 είμαστε και ό,τι δείξει σε καθυστερήσει ο κύριος Γαβρατονάκης. Αλλαγή με το αρχιστικό τρόπο που έδειξε ο κύριος Γαβρατονάκης. Έχουμε αλλαγή, αλλαγή για τον Γιούχτα. Αλλαγή για τον Γιούχτα. Στο 80 λεπτό. Η εκτέλεση του Χέγγι και Λαγί
Έγινε και μια αλλαγή για τον Αετό. Ξυλούρης μπήκε. Μπήκε. Πανέξυπνα κλείνουν τους αθλητικούς, πανέξυπνα κλείνουν τους αθλητικούς του Αετού ή του Γιούκτα. Εξαιρετικό μαρκάρισμα, δεν αφήνουν να δημιουργούν κοινή χώρη μπροστά για να κοντρωθούν το μπακαλάκι συμπεριστατικός. Τάνης, εδώ λίγο ο Στέλιος ο Παδομικελάκης πήρε την πρωτοβουλία. Το 23ο λεπτό. Η αγωνία κορυφώνεται στο Σαρχάνης. Ο Γιούφτας είναι μπροστά 1-0. Παγκαλάκης. Καλή παλιά ήταν. Δεν βγήκε που να προλάβει το παιδί, ούτε μπολ να ήταν. Το 24ο λεπτό. Παγκαλάκης. Φάουλ μακριά. Όμορφη διοικιά. Σέντρα η μπάλα. Σέντρα σουτ. Σέντρα σουτ ήταν αυτό. Πονηρά το πήγε ο Γιώργης. Πολύ πονηρά το πήγε ο Γιώργης. Η μπάλα δεν του καμιοκατήρι. Βγήκε out. Παγκαλάκης. 84 ήταν αυτό. Μπορούσε να δημιουργηθεί κίνδυνο στην ευθεία του Γιούχτα. Ήταν από πίσω για κάρτα και σωστά την βγάζει ο Παναγιώτης. Ήταν από πίσω το φάουλ. 80 λεπτό, σωστή κάρτα. Σωστή κάρτα από τον κύριο Μαυρατονάκη στον ποδοσφαιριστή του Γιούχτα. Ο Στελιανός κάτι έχει στο μυαλό του, μπροστά θα ψάξει. Έγινε αλλαγή, άλλη αλλαγή διαχείρισης του χρόνου. Προφανέστατα από τον Γιούχτα που είναι πολύ κοντά σε μια νίκη. 4 λεπτά πριν τα 90, τώρα η συνέχεια. Μπράβο,
27ο λεπτό. Το σκορ πάντα 1-0 για το Γιούχτα. Σημαντικό για τον Αϊτούτο ότι ηττάται μόνο με 1-0, κρατά το πλέον μέχρισμα σε κάθε περίπτωση στην ισοβαθμία, στην γενική ισοβαθμία. 2-0 είχε υπερισχύσει του Γιούχτα, αν και υπάρχει χρόνος ακόμα, στο 89 είμαστε για να αλλάξει, γίνει το οτιδήποτε στον αγώνα. Το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έχει γίνει ζημιά για το άλογο, ήταν ο Παγκαλάκης. Σκόραρε με 10 παίκτες ο Αετούς, έδωσε μια τεράστια κίνηση στο... Τώρα ξαναψα αέρας, σχεδόν όλο το δεύτερο μέρος ο Αετούς το έβγαλε με λίγο άνεμο. Συμπληρώσαμε ακριβώς. Ακριβώς 90 λεπτά. Ένα 0. Μπήκαμε ήδη 12 δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις. Πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη του Γιούχτα. Τα παιδιά του Γιούχτα. Αφήσει το κρύο, μια αλλαγή εδώ για τον ΑΕΤΟ, δεν ξέρω αν είναι αυτή η αλλαγή. Μια κάρτα, την και το χέρι, το τοπικό, ευχαριστής. Για να δούμε τι θα βγει από την αλλαγή αυτή, εδώ το παιδί μου. Να δούμε αν είναι η χρυσή αλλαγή για τον κύριο Μαματζάκη. Ένα λεπτό και 17 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει τις καθυστερήσεις. Σόφος. Φάουλ στο καλέ. Ε,
σημασία, μωρέ, μη δίνει σημασία, μωρέ. Είναι κάτι προκλητική εδώ στην Ελλάδα, αλήθεια αυτή. Αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να μιλάει σε κανένα περίπτωση. Λάθη κάνει τη δουλειά του και ο ποδοσφαιριστής τη δική του εδώ. Δέρμπι. Αλλά απολύτως.